Θα ταξιδέψουμε μέχρι το Βόλο, η Ιωάννα Μπουροπούλου, η ανταποκρίτριά μας εκεί. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλώς την Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε. Καλά, εσύ. Εδώ έχεις να μας πεις τώρα για μια νέα πάτη που συμβαίνει εκεί στην πόλη σας. Για εξήγησέ μας τι ακριβώς γίνεται. Να πούμε ότι δεν έχουν σταματημό οι απάτες. Καθημερινά βλέπουμε όλο και περισσότερα φαινόμενα όπου επιτίδη προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψία στους πολίτες. Τελευταίο περιστατικό ήταν αυτό όπου λογιστικά γραφεία γνωστά μέσα στο Βόλο τηλεφωνούσαν δήθεν σε πολίτες και ζητούσαν τους κωδικούς, τον αριθμό της κάρτας αλλά και τους κωδικούς το PIN προκειμένου να προχωρήσουν σε λογιστικές εργασίες. Οι πολίτες προσπαθούσαν να καταλάβουν αν υπάρχει κάποια σύνδεση όντως με τον λογιστή τους, ζητώντας μάλιστα να μιλήσουν με τον ίδιο. Ναι. Και τότε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής άκουγαν ότι είτε ο λογιστής τους βρισκόταν σε άδεια, είτε ότι δεν βρισκόταν στο γραφείο, είτε ότι ήταν με άλλον πελάτη. Να πούμε ότι όλο αυτό εγκυμονεί κάποιους κινδύνους στο να δώσεις και τον αριθμό της κάρτας, αλλά και τους κωδικούς. Θέλει και μία αφέλεια τώρα, δηλαδή εδώ προφανώς ψάρευαν σε θολά νερά, προσπαθώντας να βρουν το εύκολο θύμα. Ακριβώς. Και να πούμε ότι και οι λογιστές, αλλά τόσο και η τοπική ένωση καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, προτρέπουν συνέχεια τον κόσμο να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και με τα τηλεφωνήματα που δέχεται και με τα email, και να μην είναι τόσο ευκολόπιστοι όταν τους λένε ότι δικαιούνται κάποια επιστροφή χρημάτων ή κάποια επιστροφή φόρου, γιατί όλα αυτά κρύβουν κάποιες απάτες από πίσω που βλέπουμε συνεχώς να συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Σωστά, Ιωάννα μου. Οπότε πρέπει λοιπόν να είμαστε και πιο καχύποπτοι. Πόσοι άνθρωποι, έτσι έχουμε πληροφορίες, σαν θύματα αυτών των επιτίδιων. Έχεις εσύ κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό? Για τη συγκεκριμένη απάτη δεν γνωρίζω, αλλά γενικότερα το τελευταίο διάστημα είναι δεκάδες τα περιστατικά, να πούμε. Και προσφάτως που μιλήσα και με την Ένωση Καταναλωτών, μας είπε ότι πλέον έχει γίνει ένα τηλεφωνικό κέντρο για τόσους ανθρώπους που πέφτουν θύματα phishing ή τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης. Πρόσφατα, μάλιστα, μία ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε θύμα πάλι με τηλέφωνο και με την πρόφαση για το Market Pass. Ναι. Και της πήρανε 5.000 ευρώ από τον λογαριασμό της. Πιστεύω. Πόσο μεγάλη προσοχή θέλει πραγματικά. Πιστεύω. Δεν δίνουμε ούτε αριθμούς, ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν δίνουμε προσωπικά μας στοιχεία σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, Ιωάννα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Βόλο. Μας, λοιπόν, στο Βόλο.